πρώτες μέρες ουσιαστικά που είσαι προπονητής στον ΠΟΑ, συνδυάζει την παρουσία σου με την επίσκεψη εδώ, στην Ογκολογική του Παγνή, για να δώσετε χαρά στα παιδιά, που νομίζω ότι ό,τι σημαντικότερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι αυτό. Όσοι χαρά μπορούμε να δώσουμε, πραγματικά ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, κοινωνικό κομμάτι, θέλει πολύ υποστήριξη αυτές οι ενέργειες. Μπράβο στον ΠΟΑ που το σκέφτηκε. Πράγματι, όταν βλέπεις παιδιά, μικρά παιδιά σε αυτές τις καταστάσεις, πιο πολύ δύναμη έχουν αυτά τα παιδιά παρά εμείς. Και γι' αυτό και είναι ένας αγώνας που είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Ο Νίκος προσπάθησε να επανέλθει στον Νίκο. Είναι ένα κομμάτι δικό μας, ενεργό μέλος της ομάδας και μας υποστήριζε. Τώρα για το κομμάτι αυτό το οικολογικό, ήρθαμε να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά, όσο μπορούμε να δώσουμε χαρά και να τους ευχηθούμε το καλύτερο στη συνέχεια. Είχε γίνει ένα φιλικό στο Ατσαλένιο, στη μνήμη του Παπαϊωάννου και του Σεραφίδη, αλλά και στη μνήμη του Νίκου του Πασπάτη και του αδικοχαμένου του Περβολαράκη. Νομίζω ότι επειδή σε χρόνια στον ΠΟΑ, είναι μια ομάδα που δεν μένει και το αποδεικνύει μόνο στο ποδόσφαιρο. Και επειδή έχεις και μια καινούργια θέση στον ΠΟΑ πλέον, νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ έτσι, ότι τις ομάδες τις κάνουν λεπτομέρειες. Δεν τις κάνουν μόνο λεπτομέρειες, κάνει και ο τρόπος σκέψης και πώς βλέπει γενικά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, τόσο ώστε σαν κοινωνικό αγαθό, μπορεί να προσφέρει πολλά στην κοινωνία μας. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Να προχωράνε και να βλέπουν ότι κάποιος θα νοιάζεται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα Γιώργο, γιατί με το φιλικό αυτό στη μνήμη του Πασπάτη μας, ένα παιδί φίλος μας, βρισκόμασταν συχνά. Το οργάνωσε αυτό με τους παλέμους της ΑΕΚ, όπου το προσβέβαια άλλωστε αυτό με τον κύριο Λέλεκα, πρόεδρο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτές οι κινήσεις είναι πολύ σημαντικές. Το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει στα παιδιά αυτά και όχι μόνο. Η επίσκεψη αυτή του ΠΟΑ και τα δώρα αυτά στα παιδιά δόθηκαν στη μνήμη του συζύγου του Νίκου του Πασπάτη, που δεν είναι μαζί μας, αλλά ουσιαστικά είναι, γιατί είναι στη σκέψη μας. Νομίζω ότι δεν βγαίνουν εύκολα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου μιλήσω ακριβώς όπως αισθάνομαι. Και έχω ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ξέρω ότι αυτό το πράγμα θα του άρεσε πάρα πολύ τον Νικόλα σήμερα. Γιατί ήμασταν έτσι και σαν οικογένεια ενεργοί και κάναμε πολλά ωραία πράγματα για τους ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Και τα παιδιά αυτά για μένα είναι μεγάλη έμπνευση, όπως ήταν και ο Νίκος αυτά τα 2 χρόνια που πάλευε με την αρρώστια και συνεχίζει να είναι. Αυτό. Το να δίνεις χαρά, έστω και για μερικές ώρες, μερικές στιγμές στα παιδιά, νομίζω είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Όχι μόνο ένας γονιός, ένας άνθρωπος γενικότερα. Να σου πω ότι μπήκα σε 4 δωμάτια εδώ στα παιδιά σήμερα. Τα 2 ήταν 8 χρονών και είχαν ένα χαμόγελο πιο ζωηρό, ρε παιδί μου, και από τα δικά μου. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω έμπνευση. Πραγματικά είχα ζήσει κάτι οικογενειακό. Το πέρασα σε μικρή ηλικία, αλλά άλλο να βλέπεις ομορφικά παιδιά και άλλο να βλέπεις μεγάλα.